Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Ουλμπασάκο, συντονιστής διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Καλημέρα σας, κύριε Ουλμπασάκο. Καλημέρα, κύριε Απλωτή, σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Είπα ότι τα κρούσματα ήταν σχετικά λίγα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα οποία έθιξα, δηλαδή ότι την Κυριακή, ναι, ξέρουμε παραδοσιακά, δεν κάνουμε πολλά τεστ. Δευτέρα, Τρίτη είχαμε την κακοκαιρία και χθες ήταν χαμηλά τα τεστ. Δεν νομίζω ότι μας αφήνει να επαναπαυθούμε, έτσι δεν είναι? Και καλά κάνετε και πολύ ωραία τα είπατε. Βέβαια δεν είναι, γιατί ακριβώς είναι και η μίδια που έπαιξε το λόγο και τα λίγα τα τεστ, 26.000 από ό,τι πληροφορήθηκα τα τεστ. Mm-hmm. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουν ακριβώς την εικόνα που υπάρχει στα νοσοκομεία. Θα έλεγα ότι δεν ξέρω, επί αρκετό διάστημα που παρακολουθώ τα πράγματα μέσα από τον Ευαγγελισμό και την κινητικότητα που υπάρχει στον Ευαγγελισμό, είναι ένας αξιόπιστος δείχτης. Γι' αυτό εχθές σας μεταφέρω την εικόνα που είχαμε από την Γενική Εφημερία του Ευαγγελισμού, που δεν ήταν καθόλου όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, ήταν υπερβολική μεγάλη κίνηση, πάρα πολλά τα θετικά περιστατικά. Ήδη σας πληροφορώ, η κλινική COVID έχει φτάσει στα όρια της. Δηλαδή πόσα κρεβάτια υπάρχουν ελεύθερα, μάλλον υπάρχουν κρεβάτια ελεύθερα για να μορφωθεί? Τα κρεβάτια ελεύθερα που υπάρχουν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τύποι στα χαρτιά για τον κορονοϊό από τα 130 κρεβάτια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5-10 κρεβάτια. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι ελεύθερα, με την έννοια ότι είναι και για τα ύποπτα περιστατικά και δεν μπορεί να βάζει ένα ύποπτο με ένα θετικό. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κρεβάτια ουσιαστικά για COVID στον Ευαγγελισμό. Ό,τι θα εξασφαλιστεί τις επόμενες μέρες θα είναι από εξιτήρια ή από να πάνε σε άλλα νοσοκομεία. Και εδώ είναι το σοβαρό πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα σας πληροφορώ ότι υπάρχει και σε όλη την Αττική. Όπου και να έχω επικοινωνήσει με τη Σωτηρία, με το Θριάσιο, με το Αττικό, όλες οι κλινικές COVID είναι σε μέγιστη δυνατή πληρότητα. Και το πρόβλημα και οι μονάδες φυσικά πληροφορηθήκαν ότι εχθές τα κρεβάτια ήσαν πολύ λιγοστά. Ήσαν 35-36, σας πληροφορώ σήμερα είναι πολύ λιγότερα, γιατί διασωληνώθηκαν άρρωστοι εντωμεταξύ στη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τουλάχιστον εγώ έχω μια άποψη. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό σχετικά, επειδή εσείς είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος είσαστε μέσα στα νοσοκομεία, βιώνετε στην πρώτη γραμμή τον κορονοϊό από την πρώτη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό που μου λέτε με την πληρότητα. Αν υπάρχει κάλυψη όλων των κλινών που αφορούν τη ΜΕΘ, και υπάρχει περίπτωση να δούμε εικόνες τις οποίες είδαμε τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, δηλαδή να ψάχνουμε κρεβάτι να πηγαίνουν ασθενείς σε κοντινές περιφέρειες? Κοιτάξτε, αυτή όπως καταλαβαίνετε θα είναι τραγικό αν η Αθήνα, που έχει τις περισσότερες κλίνες, τα περισσότερα νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κρατικό τομέα πολύ μεγάλο, δηλαδή βρίσκονται εδώ, να λέμε ότι θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε ενδεχόμενα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω, και η Αχαΐα είναι προβληματική και οι γύρω περιοχές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αν υποστούμε μια τέτοια κατάσταση στην Αθήνα, θα είναι καταστροφικό σενάριο. Γι' αυτό από τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε. Και λέω να φροντίσουμε, ποια έννοια? Ξέρω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος λέει ότι το επόμενο διάστημα, αυτές τις μέρες που μιλάμε, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. ότι μια σειρά κρεβάτια καταργούνται από τις κλινικές, κάποιες χειρουργικές που δεν έχουν ενδεχόμενα πολλή δουλειά και μετασχηματίζονται συνέχεια σε κρεβάτια για COVID ή μονάδες τέλος πάντων οι οποίες εξοικονομούνται ή μετατρέποντας κρεβάτια no-COVID μονάδων σε COVID ή καταργώντας, αν το θέλετε, και ένα τρίτο μέτρο που βλέπω ότι υπάρχει περίπτωση να παρθεί, είναι να καταργηθούν χειρουργικά κρεβάτια, χειρουργικές κλίνες μάλλον, δηλαδή στα χειρουργεία και να χρησιμοποιηθούν σαν μονάδες. Κύριε Μπουλμπασάκα, δηλαδή αυτό που λέτε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεδομένου ότι τι εννοείται, υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί κρεβάτι χειρουργικό που αφορά καρδιοπαθή. Και αν ο άνθρωπος πάθει καρδιά, τι θα γίνει? Δηλαδή θα γλιτώσει τον κορονοϊό, θα πάει από COVID? Θα πάει από καρδιά, συγγνώμη. Ναι, το Υπουργείο κάνει τον εξής σχεδιασμό. Λέει σε αυτή τη φάση που είμαι, στη φάση 3, θα μετασχηματίσω κάποιες κλινικές. Και κάποια ενδεχόμενα θα μπούμε και στη διαδικασία, εκτός από το 50% της κατάργησης στο χειρουργείο, να πάμε στο 80% ώστε να εξασφαλίσω κάποιες κλίνες. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί αν φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα πληρότητας, σας πληροφορώ μετά, η Θεσσαλονίκη είναι παιχνιδάκι μπροστά τι μπορεί να συμβεί αν μας ξεφύγουν τα πράγματα.
Τώρα τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει τώρα. Κύριε Πουλυπαστάκο, σε αυτή τη φάση υπάρχει, αφού βρισκόμαστε στα όρια η Αθήνα και επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε Θεσσαλονίκη, το οποίο μου λέτε κιόλας ότι τη Θεσσαλονίκη ήταν παιχνιδάκι, μπορεί να μπει ο ιδιωτικός φορέας στο παιχνίδι, για να το πω πολύ λαϊκά. Πολύ καλά το θέτεται το ζήτημα και είναι πραγματικά, δεν γνωρίζω άλλη ευρωπαϊκή, δεν γνωρίζω χώρα που ο ιδιωτικός τομέας δεν συμμετέχει ισότιμα στην αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Παντού σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Εδώ δεν κατάλαβα γιατί ο ιδιωτικός τομέας, μάλιστα στην Αθήνα, να καταλάβω στην επαρχία γιατί δεν υπάρχουν πολλές υποδομές. Στην Αθήνα έχουμε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά νοσοκομεία, μονάδες ιδιωτικές, έχουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μόνο τις μονάδες τους για να μεταφέρουμε no-COVID περιστατικά. Όχι. Το λάθος είναι ότι αυτή τη στιγμή ας κανονίσουν ο σύλλογος που έχουν τέλος πάντων των ιδιοκτητών, 2-3 μεγάλοι όμιλοι είναι στον χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Ποιο χώρο θα δώσουν για ανάπτυξη κρεβατιών και COVID και μονάδες. Υπάρχουν πολλά, μπορώ να πω το Μετροπόλιταν, το Έρικος Δινάνε, να μην λέω τώρα ονόματα, το Υγεία, το οποιοδήποτε, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία COVID. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει λίγο το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί αν καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μετά πλέον θα είναι αργά. Δεν θέλω να γίνω με μάντης κακών. Πρώτη φορά επιμένω τόσο πολύ, γιατί πραγματικά βλέπω μια κατάσταση στον Ευαγγελισμό που επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Και δεν θα ήθελα, πραγματικά και είναι και καταστροφικό. Για σκεφτείτε να καταργήσουμε π.χ. την καρδιοχειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού, η οποία είναι η πρώτη κρατική κλινική που χειρουργεί έτσι ένα μεγάλο αριθμό αρρώστων. Το 10% της χώρας, έτσι δεν είναι. Το 10% της χώρας. Στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, 750 άνθρωποι χειρουργούνται στον Ευαγγελισμό. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να χειρουργηθούν, μπορείτε να μου πείτε. Μπορούν να διαθέσουν όλοι τα 5.000 να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Ποιος δημόσιος τομέας, μόνο το Ιπποκράτειο δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια κατάσταση. Είναι λογικό. Mm. Άρα, δηλαδή, δεν νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε άλλο σε κατάργηση. Θα σας πω και κάτι. Εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί με την πνευμολογική κλινική, βιώνουμε και την κατάργηση, αν το θέλετε, των πνευμολογικών κρεβατιών της Σωτηρίας. Mm-hmm. 250 με 300 κρεβάτια τα πνευμολογικά, τα περισσότερα πνευμολογικά κρεβάτια που υπάρχουν, που είναι στη Σωτηρία, έχουν καταργηθεί. Mm-hmm. Δεν νοσηλεύει η Σωτηρία περιστατικά non-COVID πνευμονολογικά. Πάνε στα άλλα νοσοκομεία. Mm-hmm. Εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με 150 σε καθημερινή βάση πληρότητα κλινικής. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει άλλο, δεν μπορεί να καταργήσουμε άλλα κρεβάτι, γιατί και οι άλλες παθήσεις θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε και δεν μπορούν να περιμένουν οι άνθρωποι. Συμφωνώ. Κύριε Πουλυπαστάκο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα βλέπουμε να αυξάνονται και να υπάρχει μια αύξηση, σχετικά όμως με το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει ότι οι θάνατοι είναι αρκετά λιγότεροι. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στη Βρετανική μετάλλαξη, η οποία ναι μεν έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά ηπιότερα συμπτώματα, ή οφείλεται και σε πάρα πολύ, ότι μεγάλο ποσοστό των μεγάλων ηλικιών έχει αρχίσει και έχει τουλάχιστον πάρει την πρώτη δόση του εμβολίου? Κοιτάξτε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Παίζουν πολλά πράγματα το ρόλο τους. Και ότι αυτή τη στιγμή εμβολιαζόμαστε και αυτό δημιουργεί σιγά σιγά ένα τείχος. Θα αρχίσουμε λίγο να το δούμε, γιατί είναι μικρός ο αριθμός, αλλά όμως παίζουν το ρόλο τους αυτά, ότι οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες είναι σημειωτέων, ο μεγάλος κίνδυνος είναι σε αυτές τις ηλικίες, εμβολιάζεται ήδη και αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Παίζει ρόλο ότι οι μεταλλάξεις, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε αν είναι πιο φωνικές. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω εδώ και πρέπει να το δούμε, ότι πλέον είναι οι ηλικίες σαφώς είναι πιο μικρότερες. Έτσι, και θα σας πω και κάτι. Έχουμε βελτιωθεί και πολύ, για να λέμε και την αλήθεια, και έτσι είναι τα πράγματα, και στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Αυτή τη στιγμή στις μονάδες COVID υπήρχαν περιστατικά που στο προηγούμενο διάστημα ενδεχόμενα θα ήσαν σε διασωλήνωση. Mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιούμε μια σειρά μεθόδους με άλλα συστήματα, όπως είναι τα μηχανήματα υψηλής ροής οξυγόνου, τα high flow που λέμε εμείς, που μπορούν να δίνουμε μεγάλα μείγματα οξυγόνου και έτσι, αν το θέλετε, γλιτώνουμε πολλές διασωλήνωσεις. Και φυσικά έχουμε και την άνεση να μπορούμε να βλέπουμε όλους αυτούς τους αρρώστους και να τους χειριζόμαστε όπως πρέπει, σωστά. Αν το πω λαϊκά και εγώ, μπουκώσει το σύστημα, δυστυχώς δεν θα υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Και μιλάμε και για ένα προσωπικό αυτή τη στιγμή που είναι καταπονημένο. Πάρτε το υπόψη σας. Ένα χρόνο είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Συμφωνώ. Το περιστατικό και με τις λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές που έχουμε και αρκετά κρούσματα και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σιγά σιγά χάνουμε δυνάμεις. Δεν πρέπει, γι' αυτό είπα προηγούμενα και επιμένω ότι θα πρέπει τώρα να γίνει το βήμα με τον ιδιωτικό τομέα να ενταχθεί και αυτός
την αντιμετώπιση για να μπορέσει να εξαλαφρώσει λίγο και να αναπνεύσει λίγο το δημόσιο σύστημα υγείας. Κύριε Βουλμπασάκο, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάσχα θα κάνουμε φέτος, έτσι όπως τα βλέπετε? Κοιτάξτε, ρωτήσατε ένα φύση αισιόδοξο άνθρωπο. Οπότε εγώ θα σας πω κάτι. Θα είναι ένα καλύτερο Πάσχα. Θα είναι ένα καλύτερο Πάσχα. Αυτό μπορώ να πω. Αν πραγματικά και η πολιτεία σωστά εποπτεύσει και δει τα μέτρα, και αν οι πολίτες στηρίσουν τα μέτρα, πιστεύω ότι το Πάσχα θα είναι καλύτερο. Το ελπίζουμε, για να δούμε και εμείς τους δικούς μας, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τους δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουλμπασάκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε.